Λοιπόν, εμείς όπως γνωρίζετε όλοι είμαστε στρατευμένοι και βαδίζουμε ενωμένοι και εκτελούμε ακριβώς τις οδηγίες του αρχηγού μας, του Νικόλου Μηχρολιάκου. Λοιπόν, η οδηγία του αρχηγού μας είναι ότι εμείς δεν θα στηρίξουμε με τίποτε τους διώκτες μας, όποιοι είναι αυτοί και όπου βρίσκονται. Είμαστε μόνοι εναντίον όλων, όπως αναφέρουμε και στο δελτίο μας, και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν τώρα μέσω διάφορων τετριπιών με δόλιο τρόπο να δημιουργήσουν ένα ρήγμα, μια διάσπαση στους φίλους μας και στα στελέχη μας, λέγοντας ότι εμείς θα στηρίξουμε τη μία παράταση την άλλη. Και προσβλέπουν να δημιουργηθεί κάποια στεναχώρια στους φίλους μας, που σίγουρα κάποιοι από αυτούς, ενδεχομένως, από αυτά που πιστεύουν οι αντίπαλοι μας, να οδηγήσουν στους αθλούς μας να μας καταψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι δεν στηρίζουμε τους διώκτες μας, αυτούς που μας φυλακίζουν, μας διώκουν για τις ιδέες μας και έχουν στη φυλακή άδικα τον αρχηγό μας και τους βουλευτές μας. Όπως το γνωρίζετε, είμαι και εγώ από αυτούς ένας, ο οποίος θα πάω να απολογηθώ στις 30 του μήνα στον Άγιο Πάγο στην Αθήνα και υπάρχει το ενδεχόμενο να αποφυλακιστώ κι εγώ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και με τον τρόπο μας να τους επιβραβεύσουμε, δείχνοντας τον Σαμαρά και την παρέα του, τον Βορύδη και τον Τέτια και τους υπολείπους, τους Βενιζέλους και όλους αυτούς, ότι τελικά καλώς κάνουν και μας διώκουν, διότι ενώ αυτοί μας φυλακίζουν και μας καταδιώκουν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο έχουν, εμείς τους επικροτούμε κιόλας. Είμαστε συγκεκριμένοι και παραλαμβάνω αυτό που είπε ο αρχηγός μας. Και δεν ισχύει αυτό μόνο για μας, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή έβαλε μια εντολή και εμείς είμαστε στρατιώτες της και τη μεταφέρουμε και την εκτελούμε.